Καταρχήν πάνω απ' όλα να συγχαρώ τα παιδιά τους, ποδοσφαιριστές μας. Ήταν θεωρώ κυρίαρχοι μέσα στο γήπεδο. Ξέραμε ότι ο Πανιεθνιακός έρχεται στο Κραϊνίδη χωρίς άγχος. Ξέραμε ότι μπορεί να μας δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν δώσαμε το περιθώριο, πέρα από το δύο μακρινά σουτ. Είχαμε καθόλου τη διάρκεια του αγώνα τον έλεγχο και πιστεύω κάναμε μια ωραία και εύκολη νίκη για εμάς. Πάνω απ' όλα θέλω σήμερα να σταθώ σε δύο παιδιά, τους άμεσους συνεργάτες μου, τους οποίους τους έχω δίπλα μου, το Δημήτριο Γιαννακόπουλο και τον Κωνδυνό Βατζάκα, αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και προσωπικά εγώ τους αφιερώνω αυτή τη νίκη, γιατί σε έναν οργανισμό σίγουρα ο καθένας έχει το ρόλο του και οι δύο αυτοί οι συνεργάτες μου λύνουν πάρα πολλά προβλήματα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Από εκεί και πέρα να ευχηθώ καλή συνέχεια και μπράβο στους ανθρώπους του Πανιεθνιακού που συνεχίζουν με αξιοπρέπεια το ταξίδι της ΓΑΜΑ Εθνικής και βλέπω ότι έχουν και από πίσω και ακαδημίες, οπότε το μέλλον είναι δικό τους. Αυτά από εμένα, αν θέλετε κάτι εσείς. Κύριε Γεωργαλή, επόμενο ταξίδι, η Άλλη στο Σρόδο. Τα νησιά δεν έχουν πάει καλά στην Εμμιονίδα φέτο. Έχουμε γυρίσει με ήττες. Το σχολείο σας. Σίγουρα. Παίζουμε απέναντι στον Ιάλισσο. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τη δυνατότητα του Ιάλισσο. Είναι μια δυνατή ομάδα. Στις εκτός έδρας αναμετρήσεις που είχαμε στη Κό και στη Μυτιλίνη δεν πήγαμε καλά. Αλλά όχι ότι δεν παίξαμε ωραίο ποδόσφαιρο. Εμείς παίξαμε το ποδόσφαιρο που μπορούμε να παίξουμε. Διεκδικήσαμε πράγματα και στην συνολική εικόνα των παιχνιδιών δικαιούμασταν κάτι καλύτερο και από τα δύο παιχνίδια. Εμείς θα δουλέψουμε, θα ξεκουραστούμε γιατί είχαμε ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα με συνεχόμενους αγώνες. Σήμερα είχαμε και δύο τιμωρημένα παιδιά και από εκεί και πέρα θα γεμίσουμε τις μπαταρίες μας να πάμε να κάνουμε την προσπάθειά μας και πιστεύω ότι η προσπάθειά μας θα είναι αξιοπρεπέστατη και θα φέρουμε κάτι καλό πίσω στο Κραϊνίδη. Κύριε Γεωργαλή, θα μου επιτρέψετε να γυρίσουμε τρεις ημέρες πιο πίσω στον ημιτελικό του κυπέλλου με τον να αφήνει κανένας επιδάβλου. Ένα σκορ 3-0, το σχόλιο σας. Το σχολείο μας ήταν ένα παιχνίδι ιδιαίτερο. Ήταν ένα κύπελλο, ήταν ένα τοπικό ντέρμπι. Στο ποδόσφαιρο δεν μπορείς να προκαθορίσεις κάποια πράγματα. Εμείς πήγαμε με θέληση για να περάσουμε στην επόμενη φάση του κυπέλλου. Το παίξαμε το παιχνίδι σε ένα πολύ μικρό γήπεδο. Δεν μας βοήθησε καθόλου το τακτικό κομμάτι που δουλεύουμε. Ο Φίνικας ήταν καλύτερος από εμάς και δικαίως προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Το θέμα είναι ότι τα παιδιά μετά από αυτό τον αποκλεισμό είχαν την ψυχική ηρεμία μαζί με τη διοίκηση να ηρεμήσει ο οργανισμός, να συγκεντρωθεί για το παιχνίδι του πρωταθλήματος και αξίζουν συγχαρητήρια και η διοίκηση και οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό team, το οποίο ηρέμησαν τους ποδοσφαιριστές μας σε τρεις μέρες και παρουσιάσαν αυτή τη πολύ καλή εικόνα σήμερα. Αυτό από μένα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Έχουμε και ομάδα Β. Έχει ναι, ομάδα Β. Μπράβο σας, μπράβο σας. Συνεχίζει δουλειά. Αυτό είναι το. Έτσι καλώ. Μπράβο. Είναι. Ναι. Σε λέω, επειδή παρακολουθώ, δεν το λέω. Υπάρχει ο αρχιετικό Β που ανεβάσαμε 5 παιδιά το Σεπτέμβρη. Κοιτάξτε κάποια που είχε με το ρόλο και εδώ. Μπράβο σας. Συνεχίζετε με αυτό το μέλλον. Όσοι έχουν ακαδημίες, υπάρχει μέλλον να βοηθήσουν. Και εδώ πέρα. Και εγώ σήμερα είχα 12 παιδιά. 12 παιδιά στην 20, αν δεν κάνω λάθος, κάπα 20. Αυτή είναι. Έχουμε σημασία. 1,6 μέσο ηλικία. Να είστε καλά. Εσείς, να είστε καλά. Να είστε καλά, παιδιά.